Η Λάουρα δεν έμεινε ευχαριστημένη από την προηγούμενη απόδοσή της. Ξαναπείσμωσα, ξανανευρίασα, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ το πέσιμο στη βαθμολογία που είχαμε. Απόψε θέλει να ζήσει τη σημαντικότερη στιγμή της καριέρας της. Η Britney Spears, καταρχήν, είναι η μεγαλύτερη μου έπνευση. Η Britney πιστεύω ότι την ενέπνευσε πολύ σε αυτό που κάνει, δηλαδή την ενασχόλησή της από μικρό παιδί έτσι με το χορό και με το hip-hop κυρίως και με όλο αυτό το entertainment. Το Slave for You ήταν ένα κομμάτι που σε σχολική παράσταση ήθελα να το χορέψω και να το τραγουδήσω παράλληλα και μου το είχε πάρει άλλη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι το απόλυτο μου όνειρο. Αυτή η χορογραφία πρέπει να γίνει τέλεια. Δεν ξέρω τι θα τραβήξω αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να είσαι ο σκλάβος μου. Πάνω στη χορογραφία λέω να το αλλάξουμε αυτό. Μία εκείνη, μία εγώ. Ένας σκλάβος δεν κάθεται έτσι, είναι κάτω από το κεφάλι. Δεν θα είσαι εσύ ο σκλάβος. Ο Γιάννης δεν θέλει να είναι ο μοναδικός σκλάβος. Του πληγώσω με τον εγωισμό. Πρέπει να γίνω κι εγώ σκλάβαινα. Στο Γιάννη έδειχνα ένα βίντεο της Britney, το οποίο ήταν το Slave for You, και του έδειχνα μερικά σημεία όσον αφορούσε το ντύσιμο, ότι θέλω να έχω αυτό το ντύσιμο ακριβώς, γιατί θέλω να είμαι η Britney την Κυριακή, και του έδειξε και τη φάση με το φίδι. Αυτό είναι το φίδι μου. Αυτή η στιγμή που θα έρθει τώρα είναι μια στιγμή την οποία την περιμένω 12 χρόνια. Επιτέλους να ερμηνεύσω Britney Spears μπροστά σε κόσμο. Το πρώτο ζευγάρι είναι η Λάουρα και ο Γιάννης και θα χορέψουν το Slave for You της Britney Spears. Ο σκλάβος και η σκλάβαινα. Αλλιώς η Britney. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Τι γίνεται, καλά, μια 12 χαρά. 12 ολόκληρα χρόνια περίμενες αυτή τη στιγμή. Άστε, ζέτα. 12 χρόνια να χορέψει η Britney και 9 χρόνια να χορέψει η Slave for You. Α, περιμένει. Έχεις υπομονή όμως, ε. Τι να κάνει, μου καριέρα. Άμα θέλεις κάτι. Είδα όμως ότι ξεπεράσαμε την τροπή, ίσως γιατί πεισμόσαμε και βάλαμε τη φιγούρα που την προηγούμενη φορά δεν μπορούσαμε. Του υποσχέθηκα ότι αν θα μου φτιάξει την πιο ωραία χορογραφία που είναι σύμφωνα με την Britney, τότε θα βάλουμε και τη φιγούρα μέσα. Άρα εσύ για να δώσεις κάτι πρέπει πρώτα να πάρεις, ε? Ανάλογα. Ανάλογα. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Ποια σου την πήρε αυτή τη χορογραφία, δεν κατάλαβα.
Μία Γερμανίδα είναι στη Ζέτα. Αμάν πια. Την Άτιμη. Και ήταν υποτίθεται και φίλη μου κιόλα. Αλλά γούσαρε και αυτή την Britney και μου την έκλεψε. Άκου. Σήμερα πήρα το αίμα πίσω. Μπράβο. Τη δείξαμε σήμερα τη Γερμανίδα. Ξέρεις τι μου συμβαίνει. Δεν έχω μιλήσει λίγο με την Κριτική Επιτροπή σήμερα να δώσει τη διάθεση είναι. Θα το καταλάβω τώρα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω με την Καλένα. Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα, Καλένα μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα και σε όλους. Και εύχομαι και το 2013 να φέρει πολλή ειρήνη σε όλο τον κόσμο, χαμόγελα, υγεία και ευτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, μακάρι. Πώς σου φάνηκε η χορογραφία? Λάουρα, επιτέλους που έγινε πραγματικότητα το όνειρό σου, όχι μόνο επειδή χόρεψε την Britney Spears, που είσαι και ο Λόιντ, μη σου πω και καλύτερη, αλλά χόρεψε και χωρίς τακούνια, όπως ταλαιπώρησαν τόσο καιρό. Εκτός από τα τακούνια, σε ταλαιπώρησε πάρα πολύ και ο Γιάννης. Και σήμερα, από ό,τι είδα, το έδωσες και κατάλαβε. Και το σκλάβο σου έκανε και στην αρχή και στο τέλος. Είναι βέβαια εύκολο να χορεύεις solo, που ήταν η χορογραφία σου περισσότερο solo, γιατί δεν είχες το συντονισμό του ζευγαριού. Αλλά χρειάζεται περισσότερο συγχρονισμό. Σε δύο σημεία λίγο το χάσαμε το συγχρονισμό μας. Αλλά στο σύνολο νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση. Και καλή τύχη το 2013. Ευχαριστώ επίσης. Κύριε Κοστάλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Εύχομαι το 2013 να είναι καλύτερο από αυτό που φεύγει. Δεν χρειάζεται και πολύ προσπάθεια για να είναι καλύτερο από ό,τι θα λέμε. Και εμένα μου άρεσε η Λάουρα, γιατί ήταν στο ρόλο της από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι κάθε φορά παρουσιάζει και κάτι διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Και ναι, έχει δίκιο η Γκαλένα σε αυτό που είπε, αλλά παρόλα αυτά το σύνολο για μένα ήταν πάρα πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Δαντουλάκη. Λάουρα, ξέρεις ότι έχεις χάρισμα, το ξέρεις αυτό, εξαιρετική η χορογραφία. Ήταν σίγουρο, σταθερό, συγκεκριμένο, γραμμένο σωστά και με πολύ εκφραστικότητα. Το χάρηκα. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ζέτα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Η Λάουρα, αυτό που μου αρέσει τη Λάουρα είναι ότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί και γίνεται καλύτερη. Παρόλο που συμφωνώ με την Καλένα και στις ατέλειες και βέβαια είχε το πλεονέκτημα ότι χόρευε πάρα πολύ μόνη, ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για τη Λάουρα και ήταν καλή σε αυτό που έκανε. Ευχαριστώ. Κοκά. Πρώτα θα πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και σε ένα Ζέτα μου. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσο πλεονέκτημα είναι τελικά το να χορεύεις μόνος και να πρέπει να υποστηρίξεις κάτι μόνος, χωρίς να βοηθιέσαι με κάποιο ακροβατικό ή κάτι άλλο. Καμιά φορά δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Εγώ το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό να χορεύεις μόνος μερικές φορές και να υποστηρίζεις μέσα στην ίδια ατμόσφαιρα τη χορογραφία. Πραγματικά αυτό που χαίρομαι στη Λάουρα είναι από τότε που ξεκίνησε, που ήταν πιο σεμνή, πιο μαζεμένη, με λιγότερο. Τώρα, όχι. Θέλω να πω ότι έχεις αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πιο σημαντικό για μένα ήταν το περπάτημα της αρχής σου, παρά η υπόλοιπη χορογραφία, ας πούμε, που το υποστήριξες πολύ καλά και ήσουν μέσα στο κλίμα της χορογραφίας. Αλλά αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα και περιμένω εξέλιξη. Και αυτό δείχνει εξέλιξη και μπορεί να κάνεις περισσότερα πράγματα. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Πολύ καλά λόγια. Ναι, εμένα με έχουν διχάσει λίγο. Γιατί το λες αυτό? Τι βαθμολογία θα ήθελες να πάρεις? Να ξεφύγουμε λίγο από το 6 και το 7. Αν πάρεις 6 θα πεισμώσεις περισσότερο. Α, με προετοιμάσεις ψυχολογικά? Ω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν έχω δει. Σε ρωτάω. Μην τα λες αυτά, Ζέτα. Όχι, όχι, αν πάρεις 7 είσαι ok. Αν πάρω 7, όχι, δεν θα είμαι ok γιατί είναι της Britney. Α, γιατί είναι της Britney. Ναι. Και πρέπει να πάρουμε τι, 9 για Britney. Όχι, 9, εντάξει, θα πω 8. Α, είναι 8. Αργυρί! Καλησπέρα, Αργυρί! Χρόνια πολλά! Καλησπέρα, Ζέτα μου, καλησπέρα! Χρόνια πολλά κι από εμάς. Χρόνια πολλά. Τι κάνεις, Αργύρη μου? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι και εγώ εν αναμονή το να αποχαιρετήσουμε το 2012. Είμαστε... Πολύ μαύρο όμως φοράτε σήμερα εκεί όλοι, βλέπω. Βάλαμε τα καλά μας. Βάλαμε τα καλά μας. Μάλιστα. Αργύρη, εσύ ποιο τραγούδι θα διάλεγες? Ή θυμίσου ποιο διάλεξες αντίστοιχα? Αχ, Ζέτα, κάτι ξέρεις? Γιατί θύμισε, γιατί μου, δεν θυμάμαι τίποτα. Με ρωτάς, όχι, δεν έχω να σου θυμίσω κάτι. Απλά με ρωτάς στη φάση στην οποία το έχω επιλέξει ήδη το τραγούδι που θα διάλεγα. Ποιο είναι? Αλλά δεν θα ήθελα να το πω γιατί θα το δείτε πολύ σύντομα. Κοντά! Αυτό είναι κοντά η είδηση. Θα μας χορέψεις, Αργύρη!
Ναι, όχι σήμερα. Αλλά αυτό που θέλω το έχω επιλέξει και θα το δείτε πολύ σύντομα. Να σου πω όμως, Ζέτα μου. Μ' αρέσει που είμαστε κάθε μέρα μαζί και το μαθαίνω τώρα αυτό. Να πω λοιπόν. Ναι, είναι και στο θέατρο μαζί. Είμαστε στο θέατρο εννοώ μαζί και δεν μου το έχει πει. Τώρα το είπαμε στον αέρα. Παρακαλώ. Είδες ποτέ δεν θα βαρεθείς να μαθαίνεις εκπλήξεις από μένα. Ποτέ. Να σου στείλω το πρώτο ζευγάρι, θέλεις. Πριν μου στείλεις το πρώτο ζευγάρι, να θυμίσουμε στον κόσμο που μας βλέπει από το σπίτι ότι το Twitter έχει μπει για κατά καλά στη ζωή του Dancing with the Stars 3. Συνεπώς, με τη βοήθεια της Cosmote 4G, παροτρύνουμε τον κόσμο να ξαναμπεί στο ίντερνετ, στο μαγικό κόσμο του ίντερνετ, να τουιτάρει και στο τέλος της βραδιάς μπορεί φυσικά να διαβάσουμε και το δικό της μήνυμα στον αέρα. Ωραία, θα τα ακούσουμε και θα τα δούμε αργότερα όλα αυτά. Σου στέλνω το πρώτο ζευγάρι για να δούμε τη βαθμολογία. Καλώς τα! Χρόνια πολλά! Μου, καλά, το χάρηκες, το ευχαριστήθηκες. Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα, το έζησα. Για πάμε να δούμε τι θα πούν και οι κριτές μας. Η βαθμολογία των κριτών είναι Γαλένα Βελίκοβα 7, Αλέξης Κοστάλας 8, Κάτια Βαντουλάκη 8, Γιάννης Λάτσιος 7, Φωτάς Ευαγγελινός 7, σύνολο 37 βαθμοί. 37 βαθμοί και θέλω να πω ότι η Britney γούρι μας έφερε. Κοίτα τα οχτάρια. Αρκετά τα οχτάρια. Γιατί... Λοιπόν, εξαρτάται το. Άστα. Τίποτα. Δεν είσαι ικανοποιημένη. Όχι, πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή που έχουμε για να τις καπουλάρουμε σήμερα. Λοιπόν, ο κόσμος. Ο κόσμος εκεί έξω που ξέχασα να το πω εκεί μπροστά και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Επειδή χορέψα με Britney, ήθελα να το αφιερώσω σε εσάς γιατί μόνο εσείς ήσασταν αυτοί που με βοηθήσατε να φτάσω αυτό το σημείο για να μπορέσω να χορέψω Britney. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο γι' αυτό. Χι 7 όμως για να συνεχίσουμε, σας εκεί. Χι 7 λοιπόν, για να είναι η Λάουρα και ο Γιάννης και την επόμενη Κυριακή εδώ να χορέψουν για σας. Οι τρόποι είναι πολλοί, τους βλέπετε στην οθόνη σας, κινητό, σταθερό, SMS, online ψηφοφορία του Αντένα και ένα τεράστιο Χι 7 για να είναι η Λάουρα και ο Γιάννης εδώ την επόμενη Κυριακή.